Για τα καριδάτα με σοκολάτα χρειαζόμαστε 4 ολόφρεσκα ασπράδια, 1 πρέζα αλάτι, 3 τέταρτα του φλιτζανιού ζάχαρη, 2 κουταλιές της σούπας κακάο, 2 φλιτζάνια ψιλοκομμένα καρύδια, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 1 κουταλιά της σούπας κρέμα βαλσαμικού, πορτοκάλι και λεμόνι, 1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού και 3 τέταρτα του φλιτζανιού ξύσμα κουβερτούρας. Για το γαρνίρισμα χρειαζόμαστε μαρμελάδα πορτοκάλι. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ τα γλυκά, που είναι εύκολα, με υλικά που έχω στο σπίτι μου, που δαγκώνω και απ' έξω κάνουν κράτς και μέσα είναι τσιχλωτά και έχουν και καρύδι, που μπορώ να τα γεμίσω με μαρμελάδα ή πραλίνα σοκολάτας, εγώ τρελαίνομαι. Πάμε λοιπόν! Για να κάνω ωραία μαρέγκα, ο κάδος μου πρέπει να είναι πολύ καθαρός και να τρίζει από καθαριότητα. Αν έχει ίχνος λιπαρότητας, η μαρέγκα δεν θα φρατέψει και δεν θα φουσκώσει ποτέ. Βάζω μέσα τα ασπράδια μου, βάζω και μια πρεζούλα αλάτι για να κρατήσει τον όγκο της η μαρέγκα. Παίζει το ρόλο του σταθεροποιητή το αλάτι. Μεσαία ταχύτητα, μέχρι να αφρατέψει και να κάνει πολύ απαλές κορυφές. Και μόλις έρθει και κάνει απαλές κορυφές, βλέπετε, είναι απαλή ακόμα η μαρέγκα μου. Θα ρίξω μέσα τη ζάχαρη σε 3 στάδια. Όταν κάνετε μαρέγκα, να θυμάστε η ζάχαρη σας να είναι πάρα πολύ ψηλή. Αν είναι χοντρόκοκη, βάλτε τη στο μπλεντεράκι να την αλέσετε. Αν είναι ψηλή όπως η δική μου, είναι μια χαρά. Αλλά θέλω να πέσει μέσα σε 3 στάδια, όχι όλη με τη μία. Και μόλις μπει όλη η ζάχαρη μέσα, θα χτυπήσω για 1 λεπτό στη δυνατή ταχύτητα μέχρι η μαρέγκα να γίνει σαν σατινέ, γυαλιστερή και στεκάτη. Πάμε λοιπόν, έτοιμη είναι η μαρέγκα μου, τέλεια μαρεγκούλα, τσιχλωτή και ονειρεμένη, μία λαμαρίνα και οπωσδήποτε θέλω να σταθεροποιήσω λίγο το αντικολλητικό χαρτί που θα βάλω επάνω τα γλυκά μου για να μην χορεύει μέσα στο φούρνο. Στερεώστε το καλά και πάμε τώρα να ενώσουμε τα υλικά μας. Καρύδια ψιλοκομμένα, θα βάλω μέσα τη σοκολάτα, βάζουμε μέσα την κανέλα και οπωσδήποτε κοσκινίζω μέσα το κακάο. Πάμε να βάλουμε μέσα και το ξύσμα πορτοκαλιού και πάμε να βάλουμε μέσα κρέμα βαλσαμικού πορτοκάλι λεμόνι. Το άρωμα των εσπεριδοειδών ταιριάζει ιδανικά με τη σοκολάτα. Και τώρα θέλω 2 κουταλιές από τη μαρέγκα μου, 2 κινήσεις προσπαθώ να βρέξω το μείγμα μου με τη μαρέγκα. Πάμε να βάλουμε και την υπόλοιπη μέσα. Και πάμε τώρα να ενώσουμε τη μαρέγκα με τα στερεά υλικά. Ανάβω το φούρνο μου στους 180 βαθμούς, στον αέρα, θα πάρω κορνέ μιας χρήσεως. Γεμίστε μου με το μείγμα. Και πάμε να κόψουμε γλυκάκια. Αφήνω λίγο κενό μεταξύ τους. Τα ψήνουμε 15 λεπτάκια μέχρι απ' έξω να κάνει μια ωραία κρούστα σαν κρακελέ και μέσα να είναι τσιχλωτό, καριδάτο, σοκολατένιο και φανταστικό. Μόλις έβγαλα τα καριδάτα από το φούρνο, τα αφήνω να κρυώσουν τελείως. Πρέπει να είναι τελείως κρύα για να μπορέσω να τα πιάσω και να τα γεμίσω, έτσι. Τα γεμίζω. Εγώ τα θέλω με μαρμελάδα πορτοκάλι. Μπορείτε να γεμίσετε όμως με ό,τι μαρμελάδα αγαπάτε. Μπορείτε να τα γεμίσετε με πραλίνα σοκολάτας. Με ό,τι θέλετε.
φτιάξτε τα καριδάτα μου και θα τρελαθείτε, σας το υπογράφω.